Ο κύριος Χαρδούβες δεν σας διάκοψε. Όχι, απλώς να σχολιάσετε για τα κόκκινα δάνεια. Θα σταθούμε και στα κόκκινα, μην ανησυχείτε. Ο κύριος λοιπόν Χαρδούβελης προδιέγραψε μια καθημερινότητα συνέχισης της λιτότητας και έφτασε μάλιστα στο ακραίο σημείο να πει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Είπε δηλαδή ότι καλώς θα δώσουμε 22 δισεκατομμύρια, θα οφείλει το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει το επόμενο έτος. Το οφείλω να σας διορθώσω. Ρωτήθηκε από αυτού. Λέει, είναι βιώσιμο το χρέος, και Χαρδούβελη, λέει ο πρεσβευτέρ. Λέει, βεβαίως είναι βιώσιμο. Όπως είναι τώρα, λέει, όπως θα γίνει μετά τη διαθέτηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, το βασικό σχέδιο είναι να συνεχιστεί η λιτότητα και επομένως η διευθέτηση, πρέπει να σας διευκρινίσω για άλλη μια ακόμα φορά, ότι δεν είναι ένα τεχνικό θέμα, υπάρχει διευθέτηση και διευθέτηση. Σχεδιάζουν λοιπόν, σύμφωνα με η κυβέρνηση, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Χαρδούβελης, μια κατάσταση που ανεξαρτήτως ονόματος θα συνεχίσει η λεγόμενη ασύμμετρη προσαρμογή, δηλαδή όλα τα βάρη θα πέφτουν στη μεγάλη πλειοψηφία, στους μισθωτούς, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους συνταξιούχους, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνεται αυτή η τεράστια συγκέντρωση πλούτου, εξουσίας και εισοδήματος σε λίγα χέρια, επειδή τα βάρη θα είναι στους πολλούς, θα συνεχίζει η ίδια πολιτική και θα υπάρχει πάντα ο βραχνάς αυτού του χρέους, που δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο ελληνικό, δεν είναι διμερής σχέση. Αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό προκαταλαμβάνετε εσείς. Και εγώ προκαταλαμβάνω και λέω το εξής. Η κυβέρνηση λέει, γιατί βιάζεσαι κύριε Η κυβέρνηση προσπαθεί να προκαταλάβει τη λαϊκή κυριαρχία. Θα γίνουν εκλογές πάρα πολύ σύντομα, αυτό είπαμε εμείς. Και το ποια πολιτική θα ακολουθηθεί είναι αποτέλεσμα και συνάρτηση του τι θα αποφασίσει ο λαός. Αυτό σημαίνει λαϊκή κυριαρχία. Δεν δεσμεύεται κανείς από τώρα για 5 χρόνια ή για 4 ή για 3 στη συνέχιση ίδιας πολιτικής. Δεν καταργήσαμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα. Αυτό έχουμε θέσει. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Σύμφωνα με τη γνώμη όλων των ερευνητικών ινστιτούτων, όλων των οικονομολόγων, δεν είναι βιώσιμο όπως είναι τώρα. Γι' αυτό μιλάνε για μηχανισμούς συνέχισης της διανυοδότησης, μόνο και μόνο για να πληρώνονται κύριε το Μιλιά, χρέος. Για να δώσετε μια απάντηση. Ο αντίλογος που εκφράζει η κυβέρνηση είναι ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη, την οποία επικαλείστε, λέει ότι αυτός που έχει εκλεγεί κυβερνάει και παίρνει αποφάσεις. Έτσι λέει η δημοκρατία. Αυτό λέει. Αλλά πώς θα γίνει, πώς θα τους αφαιρέσετε αυτό το δικαίωμα, σου λέει ο άλλος. Ναι, μέσα σε 3 μήνες θα έχουμε εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν θα βγουν τα 180 και η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση μειοψηφίας, κυβέρνηση η οποία όχι μόνο με τις δημοσκοπήσεις αλλά και με τις πρόσφατες ευρωεκλογές φάνηκε ότι δεν εκφράζει τον συσχετισμό της Βουλής. Αυτός ο συσχετισμός της Βουλής είναι που υπάρχει τώρα, είναι του 12, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν μπορεί να δεσμεύσει πέρα από το όριο της δικής της εντολής. Καταλαβαίνω ότι οποιαδήποτε συμφωνία και να φέρει η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο που είπαν οι Βρυξέλλες. Αυτό λέμε και εμείς. Απορρίπτεται. Εμείς λέμε λοιπόν. Απορρίπτεται. Θα τη δούμε, αλλά θα απορριφθεί σίγουρα γιατί έχουμε δει προς τα που πάει. Ρε παιδί μου, πάει το σβήνει όλο. Θα το απορρίψει. Ναι, δεν θα το σβήσει όλο. Τώρα μην τρολάρουμε εδώ πέρα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Δεν θα το σβήσει. Αλλά λέω τώρα. Έτσι. Λοιπόν. Η ασφαλή πρόβλεψη λοιπόν η δική σα ή μάλλον η δήλωση είναι ότι απορρίπτεται. Απορρίπτεται βέβαια. Διότι έχουμε δει όλα τα στοιχεία που λέει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα και είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Και λέμε με συνένεση να αποφασίσουμε ότι αυτό το τεράστιο θέμα που είναι το μέλλον του ελληνικού λαού, των παιδιών μας κτλ. Να αποφασιστεί με την ενδεικνυόμενη δημοκρατική μέθοδο, δηλαδή με την προσφυγή στις εκλογές. Θέλετε να σας πω για τα κόκκινα δάνεια? Βέβαια. Λοιπόν, το θέμα των κόκκινων δανείων. Να το αφήσουμε για μετά, το αφήσουμε για μετά. Να κάνουμε έναν κύκλο. Ευχαριστώ. Απλώς, στον κύριο Πρωτόκολλο. Απλώς, ναι. Μια στιγμή να μιλήσω. Διότι υπήρξε μια εξαιρετική πρόταση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, η οποία έβαζε το κριτήριο του εισοδήματος. Θα τα δούμε τα κόκκινα δάνεια. Παρακαλώ. Αν έχει εισόδημα 0, το 25% είναι 0. Το 75% του 0 είναι 0. Πρέπει να υπάρχει το κριτήριο του εισοδήματος. Εμείς λέμε να μην πληρώνεται πάνω από το 20% του εισοδήματος τα δάνεια. Για τους ιδιώτες λέτε τώρα. Το επιχειρηματικό είναι μια λύση καθαρά τραπεζοκεντρική την οποία κάνει. Δεν έχει προστασία ιδίως ο μικρός και ο μεσαίος επιχειρηματίας. Καθίστε κύριε Μπιλιά, θα φτάσουμε στα κόκκινα. Μισό λεπτό, ορίστε κύριε. Λοιπόν, για να τονίσω καταρχήν ότι πρέπει να μπουν όλα τα δεδομένα.